Κύριε Πολίτη, Τι ακριβώς έχει γίνει και εξηγήστε μας πώς φτάσαμε σε αυτό το τραγικό σήμερα και επίσης να μας πείτε και τις επισημάνσεις που έχετε κάνει μέχρι τώρα, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που λέτε ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί, στη Λάρκο, με θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Θα ξεκινήσω με το τι ακριβώς και έχουμε τον συνάδελφο νεκρό. Στο τμήμα της Καλλιουργίας, εκεί για να το καταλάβουν όσοι μας ακούνε, καθαρίζει το μέταλλο, βγαίνει καθαρό σιδερονικέλαιο, σιδερονικέλαιο γίνεται η χαλιβουργία, δηλαδή ο μεταλλάκτης το καθαρίζει και μετά φεύγει το καθαρό σιδερονικέλαιο σε ρευστή μορφή, λάβα, για να το καταλάβουν όσοι, έτσι, πηγαίνει σε μια μεγάλη δεξαμενή και σιγά σιγά το παγώνουμε και του δίνουμε τη τελική μορφή που το πουλάνε, που πουλάει Λάρκο, το σιδερονικέλαιο που πουλάει Λάρκο. Έγινε έκρηξη σε αυτή τη δεξαμενή. Δημιουργήθηκε μεγάλο στοιχοκύμα. Με αποτέλεσμα ο συνάδελφος να βρεθεί 30 ή 20 μέτρα μακριά και να πέσει και από το πατάρι δηλαδή κάτω, ας πούμε, κτλ. Έτσι, και ευτυχώς δεν χτύπησε και ο συνάδελφος μέσα, δηλαδή με ένα που τον είδαμε, αν έχετε δει αυτή την Αμερικανιά με το Bruce Willis στον άνθαρτο. Να, δηλαδή κάπως έτσι δηλαδή ο συνάδελφος, δεν έχουμε και τραυματία, σοβαρό τραυματισμό. Τώρα το αποτέλεσμα της αιτίας, το τελευταίο δελτίο τύπου το βγάλαμε χθες για προχρεσινό συμβάν. Το έβγαλε το 902 και τα λοιπά. Δεν άλλαξα να λέμε. Το μόνο που είναι να απαντήσουμε αυτή τη στιγμή, ως πρώτη απάντηση στον κύριο Υπουργό, που έκανε δήλωση συλληπιτήρια και δηλαδή τους υπεύθυνους, να πάρει τον κύριο Σταθάκη, όλη την κυβέρνηση την προηγούμενη και τη δικιά του, την παραπροηγούμενη, που έχει θανατική ποινή. Στην Αμερική, που σε ποιο κράτος. Να πάει να παραδοθεί. Αυτή είναι η υπεύθυνη. Για να εξυπηρετήσουν τους στόχους μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που θέλουν τη Λάρκο να πάρουν τα καλύτερα φιλέτη της εκποιημένη, την έχουν απαξιώσει και αυτό πληρώνεται με τη ζωή των εργατών. Πρώτη απάντηση είναι ότι μέχρι την κηδεία πάμε με απεργία. Και μετά γενική συνέλευση, οι εργαζόμενοι θα αποφασίσουν το αν θα ξαναμπούμε μέσα σε αυτό το εργοστάσιο με αυτές τις συνθήκες. Εμείς λέμε δεν πάει αυτό. Όταν λέτε με αυτές τις συνθήκες, τι εννοείτε? Υπάρχει πρόβλημα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα έλλειψης προσωπικού και κάνει... Χαρακτηριστικό. Στο σημείο που σκοτώθηκε ο συνάδελφος, στο πόστο που σκοτώθηκε ο συνάδελφος, το οργανόγραμμα της ΛΑΡΚΟ που δεν μας το έχει αναρτήσει, αλλά το δίνει μόνο στα δικαστήρια, που είναι φτιαγμένο κάτω από μια λογική ανταγωνιστικότητα, εντυπωσιακοποίηση κτλ., είναι κατακρεουργημένο και το ίδιο. Έπρεπε να ήταν 4 ή 5 συνάδελφοι, δεν θυμάμαι καλά. Και είναι 3. Άρα εντατικοποίηση της εργασίας. Δεύτερο και κυριότερο, το να μπαίνεις μέσα για μεγάλο χρονικό διάστημα, χρόνια, δεκαετίες, με το άγχος, η Λάρκο με την παραγωγή της θα σπληρώνει. Θα το κλείσουμε μόνοι μας, ρε παιδιά, θα το κλείσουν οι εργαζόμενοι, ρε παιδιά. Και το, δηλαδή με κάτω από στιγνό εκβιασμό και με τα μέτρα που έχουν πάρει τα νομοθετικά, τις έχουν κόψει τη χρηματοδότηση από τους κύριους μετεωγούς και τα λοιπά, όλα αυτά τα καλωστημένα για να την εκποιήσουν περτύπια, έρχομαι. Λοιπόν, τράβα σταύρα από εκεί. Λοιπόν, συγγνώμη. Όλα αυτά μπαίνουμε με το πιστόλι στο κρόταφο. Υπερβαίνουν κάθε μέρα οι εργαζόμενοι τους εαυτούς τους. Αποτέλεσμα αυτού, πλήρη απαξίωση, σαπίλα παντού, καμιά αντικατάσταση, καμιά αυτοσυντονισμός. Αποτέλεσμα αυτού, τι είναι? Το βαρύτερο τμήμα για την εργατική τάξη. Νεκρούς για τα κέρδη των λίγων. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Να σας αφήσουμε να δείτε εκεί το τι άλλο πρέπει να επικρατήσει. Το μόνο κόμμα που άμεσα τον βάζω σαν πρόεδρος των συνδικάτων. Δηλαδή είναι αυτή τη στιγμή εδώ κλιμάκιο με επικεφαλή στον Γιώργο Τομαρίνο του Πολιτικού Γραφείου και Βουλευτικού. Του Καβακαβάκη. Λοιπόν, να μένουμε σε αυτά και να σας ευχαριστήσουμε που είχατε το κουράγιο να μας μιλήσετε αυτές τις ώρες. Για και χαρά σας ευχόμαστε.